Έχω πάθει τρελό κακό αυτή τη στιγμή. Τσικέ σύπτη. Δεν το είχα δείξει καθόλου στα social. Η μαμά, μόνο business κάθεται. Έρχεται ένα σκυλί και μου δαγκώνει τον κόλο. Ο μπιχλιμπίδια μου από όταν ήμουν μικρή. Εγώ είμαι αυτή. Πάμε λίγο. Έχω πάθει τρελό κακό αυτή τη στιγμή. Κατουργέμαι μέχρι αηδίας. Σταμάτησα σε ένα φορόλ για να κατουρίσω και μου λένε δεν έχουμε τουαλέτα. Ρε παιδιά, εσείς στο φορόλ που κατουράτε? Δηλαδή για το Θεό. Χαίρετε! Γεια σας! Πώς και από εδώ ήρθε! Ναι! Εγώ εδώ μένω! Πού? Εδώ πάνω! Εσείς! Ναι. Θα φάμε! Πάλι! Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν εδώ, είχαμε φάει... Μην πω πώς είχαμε φάει. Τώρα ξεκινήσαμε, έχουμε 9.5 ώρα να φάμε ό,τι προλάβουμε. Μέχρι τις 10. Ναι. Ανατολίστικο. Τι έχει αυτό εδώ μέσα? Το κοτόπουλο, μανιτάρι, μοσχάρι. Τα γεστούμε. Και μανιτάρι σίγουρα. Είναι... Λέγεται... Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα και τόσο που φάγαμε αντέξαμε. Ευτυχώς δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Ευτυχώς έχουμε 2 τουαλέτες. Και μανούρι. Περίμενα, θα τους πω εγώ, κάνω vlog. Κάνω vlog. Τον είδα. Η βλεφαρίδα. Ρε! Δεν ήξερα ότι θα ήμασταν 4. Καλημέρα. Μόνο κογούδο μου τώρα. Οπότε... Είμαι έτοιμη. Έχω κάνει μπάνιο. Πάω να βρω λίγο τα παιδιά στο Τζούντα και να πάω να μου φτιάξουν λίγο την καούκα μου. Γιατί βαριέμαι να το κάνω μόνο μου. Συγγνώμη, τι δουλειά έχεις εδώ? Η ώρα είναι 1:53. Είμαι Θεσσαλονίκη από Κυριακή. Γιατί είσαι ντυμένη έτσι? Γιατί έχω outfit, φίλε μου, για όλη μέρα και εγώ ντύθηκα σαν Θεσσαλονικιά. Μπήκα στο κόνσι. Αντίθηκε στα Θεσσαλονικιά. Με ποιον είσαι εδώ? Με τη Βαλεντίνα. Ρε. Με την ποια? Τη Βαλεντίνα. Α, πού κάθεστε κάτω? Ναι, μέσα. Καλά, ναι, πάω πάνω. Πάνω, πάνω, πάνω. Έλα λίγο το ένα και μοναδικό original. Ρε, να σας κάνω ένα tour στο μαγαζί. Το έχετε δει? Εκείνη η είσοδος. Εδώ μπορείτε να φάτε, να πιείτε, ό,τι θέλετε. Και ρούχα, ρούχα, καλημέρα! Ρούχα παντού. Εδώ κοσμήματα, γυαλιά, κάλτσες. Εγώ με άλλου στο μαλλί και άλλα ρούχα. Ρούχα, 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 ρούχα. Δοκιμαστήρια και πάμε. Α, κι άλλος καθρέφτη. Συγγνώμη, αυτό εδώ γιατί δεν το έχω εγώ? Ακριβώς. Ναι, τώρα πάμε πάνω να γίνει ο κακός ο χαμός. Τσούκου, 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 τσούκου. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν είναι καλημέρα? Γιατί δεν έχω αυτό το ρόζο τζάκετ με το μαύρο και το άσπρο που είναι κάτω? Με τα μπάτζες. Ναι. Σου άρεσε? Ναι, φουλ. Με τη σακούλα. Ποια σακούλα? Είμαστε στο πρόγραμμα. Ναι, αλλά τα πράγματα ακόμα. Α, αυτά είναι τα δικά μου. Όχι. Πού είναι τα? Σακούλα, ας πούμε. Καλά. Ήρθα να πάρω δώρο το μικρό. Έτσι τώρα θα ανέβω πάνω σπίτι. Εν μεταξύ έχουν βγει όλα τα αποκριάτικα και δεν έχω ιδέα τι θα ντύσω το μικρό. Μάλλον Papa Troll, δεν ξέρω. Το αγαπημένο παιχνίδι του μικρού είναι τα Super Wings και τα Papa Troll. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Playmobil, Playmobil, πουθενά, δεν τα βρίσκω. Αχ, τι ωραία, πώς θα πω. Τσικές σύπτη, μάμου η μπάλα. Θα φάω Gordon Blue με Gordon, πώς λέγεται αυτό το σνίτσελ, ρε παιδί μου, με ρύζι. Χάλια. Στέφαν.
τον βάλουμε λίγο στο σουπ. Αυτό το δίμηνο είναι από τα πιο δύσκολα που έχω περάσει και είναι το δίμηνο που έχω αρρωστήσει πιο πολύ στη ζωή μου όλη. Με κάθε εβδομάδα σε γιατρούς. Είχα μπει κιόλας και στο νοσοκομείο, δεν το είχα δείξει καθόλου στα social 3 μέρες. Χάλια. Τώρα πάλι αύριο σε γιατρό. Την άλλη εβδομάδα πάλι θα έρθω στη Θεσσαλονίκη και να πάω στο γιατρό. Γιατί οι γιατροί μου είναι εδώ και δεν τους αλλάζω. Έχω πέσει σε πολύ σκάρτους γιατρούς. Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα η μέρα είναι Τετάρτη. Αύριο. Μιλάω μισή ώρα αύριο. Τι έχω να κάνω. Μήπως να σηκωθούμε. Μήπως να σηκωθούμε. Όχι. Θέλεις κι άλλο. Σου πήρα δώρο. Σου πήρα δώρο. Θες να το δεις. Μουσκεμαΐνες. Τι σου πήρα. Θες να δεις. Το δώρο. Να το δούμε. Μήπως σου πήρα παπατρόλ. Για έλα. Να δούμε. Ποιο είναι το πρώτο. Δες το τζετ. Δεν είναι παπατρόλ το μετέρα. Δεν είναι super wings αυτό. Ναι. Δες το τζετ. Θες να το ανοίξουμε. Να δούμε κι ακόμη ένα που σου πήραμε. Να τα ανοίξουμε. Ναι. Ναι. Αν είχε πρόσχη. Πρέπει να το συναγωγήσουμε. Θέλεις. Έχει πολλά πράγματα που θέλουν συναγωγήσεις. Παπατρόλ. Παπατρόλ. Θες. Θες να ανοίξουμε και το τζετ. Να ανοίξουμε και το τζετ δίπλα. Ε. Να το ανοίξουμε. Άστε. Για να ανοίξουμε και το τζετ. Πώς κάνει το αεροπλάνο. Πώς κάνει το αεροπλάνο Βασίλη στον αέρα. Η μαμά. Μόνο business κάθεται. Μπροστά μπροστά. Δες. Πού θα βάλω τη μαμά που κάθεται. Αύριο. Θα κάτσουμε εδώ μπροστά με τη μαμά. Ναι. Κάτσε. Μας έλειωσες. Έλα. Πάτε το. Πέτα. Βασίλη. Τι έχουμε πει. Τι λέμε. Ευχαριστώ. 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 Λέμε όταν μας φέρουν δώρα. Για πέτα. Δώσουμε ένα φιλί. Πρέπει να στέλνω λίγο την κάμερα μας. Ένα φιλί. Εσύ. Εσύ. Όλο εγώ σου δίνω. Έφυγε. Έχω έρθει χαλάστρα. Είμαι στο δρόμο για το σπίτι μου και περνάω από ένα στενό. Εδώ. Και θα σας κάνω ένα story time μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου. Λοιπόν, γυρνούσα μικρή από έξοδο για να έρθω στο σπίτι. Και μπήκα από αυτό το στενό βράδυ για να κόψω δρόμο. Και μιλούσα με έναν φίλο μου στο τηλέφωνο και του λέω από όπου περνάω τώρα από το στενό, ήξερε αυτός από πού, τέρμα σκοτάδι, του λέω φαντάζει να με δαγκώσει κανένα σκύλος. Και το δευτερόλεπτο που λέω φαντάζω να με δαγκώσει κανένα σκύλος, έρχεται ένα σκυλί και μου δαγκώνει τον κόλο. Ορκίζομαι. Τέτοια τσίριδα δεν έχω ξαναρίξει στη ζωή μου. Ήταν ούλτρα ανατριχιαστικό αυτό το πράγμα που συνέβη. Και αυτό. Ήθελα απλά να το μοιραστώ. Ερωτά μου, ερωτά μου, ερωτά μου. Ερωτά μου. Τι κάνεις. Ήρθε η μανούλα. Ήρθε η μανούλα να σε δει. Αγάπη μου. Πες γεια. Πες γεια. Έγλειψε την κάμερα, απίστευτο. Τι κάνεις. Ανεβαίνουμε στο... Η κάμερα έχει πάθει κάποιο νευρικό κλονισμό. Ανεβαίνουμε, παιδιά, στο πατρικό μου. Μαμά, ήρθα. Ευχαριστώ. Βλογκάρω. Δεν θα σε δούνε. Αφού δεν στο Παρίσι έδειξα. Τι λέει. Ήρθες εδώ πάνω εσύ. Ναι, ήρθε και ο Τσάρλι πάνω. Ήρθε γιατί... κάτσε κάτω. Γιατί η γιαγιά κράζει. Είναι μισό. Τα ακούτε. Το ακούτε πόσο ξεκούρδιστο είναι. Βασικά αυτοί που ξέρουν το καταλάβουν. Ούλτρα ξεκούρδιστο το πιάνο μου. Έχω ξεχάσει να παίζω κιόλας. Τα μπιχλιμπίδια μου από όταν ήμουν μικρή. Τα κοσμήματά μου, δείτε εδώ. Αυτό το είχα φορέσει. Αυτή τη ζώνη θα την πάρω, είναι τέλεια. Είναι η ζώνη που είχα φορέσει όταν ήμουν τρίτη ηλικίου. Παιδιά, εγώ. Εγώ είμαι αυτή.
είμαι εγώ και όχι ο μικρός. Πόσο ίδιοι είμαστε εδώ. Εδώ είμαι 12 χρονών. Εδώ μικρή όταν είχα ξεκινήσει κιθάρα. Και εδώ. Και εδώ. Είχα κάνει συναυλίες. Πού είμαι. Να είμαι εδώ πέρα. Και εδώ πάλι όλοι μαζί. Εγώ είμαι εκεί. Πω. Μόλις μου είχε πάρει η μαμά αυτή την κιθάρα δώρο, είπε ότι ήταν χειροποίητη για μένα ειδικά. Εγώ πάλι. Άντε φτάνει τόσο. Αμυγδαλίτιδα ή φαρυγγίτιδα είχα. Θα σας πω όσο τρώω τι προβλήματα υγείας είχα αυτό το μήνα. Γενικά με πήγε τρένο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα τυρανιέμαι με την υγεία μου. Με τρέχουν και μίξες τώρα. Έπαθα ίωση στην αρχή με το που μπήκε η χρονιά. Είχα αμυγδαλίτιδα η οποία με τυράνισε 2 εβδομάδες και μπορεί και 3 για να γίνω τέλειος καλά. Μετά έπαθα υπερκόπωση από το άγχος και όλα αυτά, ήμουν σκατά στο κρεβάτι. Και μετά παθαίνω γαστρεντερίτιδα τη μέρα που ήρθα στη Θεσσαλονίκη με το μικρό. Παθαίνω γαστρεντερίτιδα. Είμαι όλη την ώρα τουαλέτα με το. Και την τρίτη μέρα που είμαι καλύτερα, το βράδυ με πιάνει ένας πόνος στο στομάχι αφόρητος. Δεν μπορούσα κυριολεκτικά να κουνηθώ. Αλλά επειδή νύσταζα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να σηκωθώ, κοιμήθηκα με αυτόν τον πόνο. Ξυπνάω ξημερώματα, δεν μπορούσα να περπατήσω. Πήγα στο νοσοκομείο, με κράτησαν μία μέρα. Μετά μου είπαν ότι είσαι εντάξει, θα πάρεις ένα χάπι και όλα καλά στο δημόσιο. Γυρνάω σπίτι μου, με γυρνάει η μαμά, βγαίνει πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ και εγώ να είμαι, όχι πόνος, δεν μπορούσα να περπατήσω, είχα διπλωθεί στα 2. Παίρνω τηλέφωνο να έρθει το ασθενοφόρο και μου λένε σε 2 ώρες. Δηλαδή, αν πεθαίνεις, πιάστηκαν. Τέλος πάντων, μετά πήγα σε ιδιωτικό, με εξυπηρέτησαν φουλ. Πρέπει να κάνω κάτι εξετάσεις στο σηκώτη και στα νεφρά μου. Και κάτι άλλα θεματάκια υγείας, τα οποία δεν θέλω να το συζητήσω. Προς το παρόν, μέχρι να δούμε τι είναι. Αν είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι. Κατά τα άλλα, χαλιά. Όλα. Αλλά δεν δείχνω τίποτα από όλα αυτά στα social media. Γιατί δεν θέλω. Θα πιστεύω ότι με το μάτι θα με κάνουν 3 φορές χειρότερα από ό,τι είμαι ήδη. Αλλαγή πλάνου. Ξέρω ότι αυτό το vlog δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν είδα τη Θεσσαλονίκη, δεν έκανα κάτι τρελό. Αλλά η μέρη μου πλέον είναι έτσι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν βγαίνω έξω εδώ, ενώ θέλω. Μ' αρέσει πολύ η νυχτερινή ζωή εδώ. Δεν βγαίνω για κάποιο λόγο. Δεν βρίσκω κουράγιο και χρόνο, η αλήθεια είναι. Όρεξη, κουτσά στραβά, προσπαθώ να έχω. Και γυρίσαμε στο σπίτι μας στην Αθήνα. Εσύ, μη δεις κάμερα. Μη δεις κάμερα. Πες γεια. Γεια. Πες να κάνουν like, subscribe, follow. Δύσκολα σου βάζει μαμά, ε. Λοιπόν, like, subscribe, follow τα social τα media. Και τι άλλο. Και ένα φιλί. Μέλα. Ένα φιλί. Ένα μα θα κάνεις. Φιλί. Ένα φιλί δώσε. Φιλί. Αυτό είναι τυρί, θα το παραγγείλουμε στο σούπερ μάρκετ. Φιλιά, κάνε γεια Βασίλη. Κάνε γεια. Yeah. Εδώ, κάνε γεια. Γεια. Yeah. Γεια.